Πριν τοποθετηθώ, αντιλέγοντας στις δύο βασικούς πυλώνες της ένστασης του κ. Βιγιζόλα καταρχήν, θα πω σαν προείμαι ότι έχουμε ένα ιστορικό και ένα δεδομένο. Επί 25 χρόνια δεν λειτουργούν οι σταθμοί στα όρια της, θέλετε, ιδιότυπης νομιμότητας. Εγώ προτιμώ αυτό που υπενήσει το Συμβούλιο Επικρατείας, ιδιότυπης παρανομίας. Δώσατε 13, 14, 15 ή 16 παρατάσεις με δικούς σας νόμους στα κανάλια, στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν τους αλέξατε ποτέ. Γράφατε στα παλιότερα των υποδημάτων σας τις αποφάσεις των Συμβούλιων της Επικρατείας. Και τελευταία ντροπή είστε δώσατε νομίζω το 13, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Το 13 ή 14 πιθανόν. Αυτό είναι ένα το δεδομένο. Δεν το λέω για να πω ότι ξεκινάω από αυτό το κακό που έγινε για να δικαιολογήσω κάποια άλλα κακά. Απλώς θα επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό το ιστορικό δεδομένο. Ένα λοιπόν το δεδομένο. Δεύτερον, η ένσταση αντισταθμικότητας, ξεκινάω από το δεύτερο σκέλος, κύριε Βιντζέλο, που είπατε σχετικά με τη λήξη της θητείας. Πρέπει να ξέρετε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει σωρία αποφάσεων, έχω μία στα χέρια μου, δεν ανέχεται παράταση της θητείας των αξιάρτητων αγώνων και ιδίως του Σωρού, όπου ad hoc νομολόγησε παρά μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι ελάχιστο. Σε καμία διαπερίπτωση δεν είναι ίσο με τη θητεία του ή κλάσμα της θητείας του. Θα έχω την απόφαση, θα τη δώσω. Ένα είναι από το δεδομένο. Άρα λοιπόν από αυτού δεν έχετε δίκιο. Πάμε τώρα στο βασικό, το πρώτο, που είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων που μέχρι τώρα ήταν στο ΕΣΟΡΟΥ, να μεταφέρεται από το όργανο που είναι η Βουλή στον αρμόδιο υπουργό. Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι καταρχήν ποια είναι η φύση του προσαδιοδιώτης αντικειμένου. Εδώ υπάρχει συμφωνία νομολογίας, το ΣΤΕ, με σωρία αποφάσεων, της θεωρίας, αλλά και το Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι δημόσια υπηρεσία. Περί αυτής πρόκειται. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε σήμερα, τι θα αναθέσουμε στον αρμόδιο υπουργό με απόφαση της Βουλής, θα αναθέσουμε παροχή δημόσια, για να μπορεί να λειτουργεί ως δημόσια υπηρεσία. Άρα λοιπόν, η αδειοδότηση για να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγωγη του συντάγματος είναι δημόσια υπηρεσία. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ποιο είναι το συνταγματικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να στηριχθούμε όλοι για να δούμε αν έχει βάση η ένσταση αντισυμματικότητας ή όχι? Είναι το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Και δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε βεβαίως από όσα έχει πει μέχρι τώρα το ΣΤΕ, το οποίο ακούστε, μία απόφαση διαβάζω μόνο, αυτή που ο κύριος Δένδιας κάποτε είπε ότι του έδωσε το σκηνή να μας κρεμάσει. Οι άντες χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ. Αυτό το λέει σε πολλαπλές αποφάσεις το ΣΤΕ, και ξέρετε πολύ καλά το ΣΤΕ, αν αυτό ήταν πέραν του νόμου ή ήταν στα όρια του συντάγματος, θα του έλεγχε αυτεπαγγέλτος ότι αντισυνταγματικό. Θα σου το δώσω και αυτό για τα πρακτικά. Άρα λοιπόν δεν του είπε ποτέ. Άρα λοιπόν η μεταφορά αρμοδιότητας τέτοιας για τον αριθμό των καναλιών στον Υπουργό δεν βάζει καμία αντισυνταγματικότητα. Είναι λυμένο και με τη βούλα από το ΣΤΕ. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Κύριε συνάδελφε, τι είπατε, κύριε Αθανασίου? Να μην κάνουμε διάλογο όμως. Θα στα πω σε λίγο. Αν συνεχίσετε, κύριε Λάπα. Ακριβώς μάλιστα αυτή η ρύθμιση του 43-39 του νόμου του δικού μας, σχετικά με τη δυνατότητα του Υπουργού να ορίζει τον αριθμό των καναλιών, είναι αντιγραφή ουσιαστικά δύο προηγούμενων δημοτικών ρυθμίσεων. Το 35-92 του 7, που λέει ότι με κοινή απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται στον Υπουργό να καθορίσει τον αριθμό, την τιμή κίνησης και τα λοιπά σχετικά διαδικασία. Πρώτο αυτό, και το παλιότερο, η παλιότερη διάταξη 23-24-95, ο πρώτος νόμος που αφόρησε τις αδειοδοτήσεις για τα ΜΜΕ. Τι λέει δηλαδή? Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρώτον. Και είναι υποκριτικό σήμερα να λέτε ότι εμείς κάνουμε πράγματα που δεν είναι εκτός των ορίων συντάγματος. Πάμε παραπέρα. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν διαφωνεί κανένας ότι το διαγωνισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία θα την έπρεπε να την κάνει το ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ σήμερα καθίσταται αδύνατο στη συγκρότησή του. Και οπότε αντίθεται το ερώτημα. Τι θα λέγατε δηλαδή, ότι ο συνταγματικός έλεγχος που απορρέει από το άρθρο 15 παράγραφος 2 δεν θα γίνει ποτέ μέχρι ότου τεθούν δύο πράγματα διαζευτικώς? Ή θα συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, που κατά την άποψη του κ. Τραγκάκη δεν πρόκειται ποτέ να προσέλθεται για να συγκροτηθεί, ή θα περιμένουμε να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος για να αλλάξει ο τρόπος σύνθεσης του ΕΣΟΡΟΥ σύμφωνα με το 101 α παράγοντα του συντάγματος? Αυτό θέλετε? Άρα θα καταστεί νεκρός ο συνταγματικός έλεγχος. Υπάρχει και μια λύση σύμφωνα με το δίθεν
βορειοκορεατικής έμπνευσης. Να λένε, μας πείτε δηλαδή ότι αύριο το πρωθυπουργείο είναι μαύρο σε όλα τα κανάλια. Μέχρι να σηκωθεί το ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό μας λέτε. Όχι, εμείς λέμε κάτι άλλο. Θέλουμε να συνεχιστεί με οποιοδήποτε τρόπο νόμιμο και συνταγματικό ο συνταγματικός έλεγχος του άρθρου 15 παράγραφος 2. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί σήμερα με το δεδομένο της απλήρως αδυναμίας και χωρίς προοπτική συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ? Θεωρούμε λοιπόν ότι το μοναδικό όργανο το οποίο μπορεί να δώσει τέτοια εξοδότηση και δυνατότητα είναι η Βουλή. Διότι παρέχει όλες τις θεσμικές, πολιτικές και κοινοβουλευτικές εγγύησεις, ώστε επιλέγοντας το όργανο το αρμόδιο να είναι και συνταγματικά όριμο και σύμφωνα με το Σύνταγμα. Και τελειώνω. Ξέρετε ότι δεν είναι η Ελλάδα από τις χώρες τις μοναδικές που θα μπορούσε να μην έχει κανένα σωρό. Για μένα καλώς έχει. Καταθέσαμε στα πρακτικά την προηγούμενη φορά ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων, όπου 7 χώρες. Προέκυπτε τι δηλαδή, ότι 7 χώρες, ποιες? Η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Δανία και η Φιλανδία, χώρες μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα, δεν έχουν συνταγματική πρόβλεψη ούτε νομοθετική ρύθμιση ανεξάρτητα σε τη διαγωνιστική διαδικασία. Την έχει απευθείας η εκτελεστική εξουσία, ο αρμόδιος υπουργός. Και μιλάμε για τα 7 κράτη, κύριε Δένδια. Βεβαίως, αρμόδιος. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Λάπα. Θα μιλήσει μετά ο κύριος Δένδιας. Και αυτό εκριθεί ότι δεν παραβιάζει κανένα ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σήμερα πήρα στα χέρια μου μία απάντηση του κύριου Σκηνά εκ μέρους της Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν σχετικά με το ερώτημα αν παραβιάζει η απόπειρά μας νομοθέτηση το νοσιακό δίκαιο. Πρώτον, σας αναφέρω ένα λεπτό του Σκηνά. Στο μνημόνιο η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να προκηρύξει ένα διεθνή διαγωνισμό. Άρα είναι και μια μνημονιακή υποχρέωση, κύριε, που ψηφίσατε κι εσείς. Και είναι υποκριτικό σήμερα να την αρνείστε. Ήταν για την απόκτηση των τηλεοπτικών αδειών και επίσης να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για δημοσιονομικούς λόγους. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν και να θεσμοθετήσουν τις διαδικασίες για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, διότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ευρωπαϊκής εναρμόνισης. Ένα και δεύτερον. Και δεύτερον, πριν από 10 μέρες, σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού σας, της κυρίας Σπυράκη, υποχρεώσατε τον Ευρωπαίο Αξιωματικό κύριο Έντιγκερ να δώσει απάντηση αν πράγματι αυτή η απόπειρα που κάναμε για την ανάθεση στον Υπουργό παραβιάζει το νοσοκομείο δίκαιο. Η απόφαση του Έντιγκερ είναι πολύπλοκη, ιδιώθηκε στο Euractiv, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, ορθώς κάνει ό,τι κάνει η ελληνική πολιτεία και δεν παραβιάζει το πολλαπλό. Καλώς, κύριε Λάπα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα δώσω επίσης και ένα πίνακα, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τον αριθμό των αδειών όλα τα κράτη. Απλά τα αναφέρω. Γενικό περιεχομένο. Αυστρία 4, Βουλγαρία 2. Καλά, αυτά είναι. Τα λέμε μετά και στην συζήτηση. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, πράγματι, αν θέλουμε όλοι να υπακούμε στο Σύνταγμα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να τηρήσουμε μια βασική υποχρέωση. Να καταλαβαίνουμε ότι από πού απορρέουν και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση προσέρχεται για 3 φορές στο ΕΣΟΡΟΥ, παρότι παλιότερα είχε δεσμευτεί ότι θα προτείνει συγκεκριμένα ονόματα, διέρευσαν τα ονόματα. Κανένας δεν δεσμευόταν πλην ενός. Και δεν προσέρχεται στη συγκρότηση του συνταγματικού προβλεμένου οργάνου. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, αυτής της κατάστασης? Και ξέρετε τι λέει η κοινωνία. Κάντε κάτι επιτέλους με τα κανάλια. Και έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να ικανοποιήσει και το περιδικαίο λαϊκό αίσθημα, αλλά κυρίως και να εντοπίσει τις ευθύνες αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ που δεν προσέρχονται σε υποχρεώσεις που απορρέονται από το Σύνταγμα. Και αυτή είναι τεράστια ευθύνη τους.